αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, οι 160 κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε το 2018 και οι δεκάδες κινητοποιήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει το 2019 και οι σημερινές και που συνεχίζεται το 2019 είναι μια παρακαταθήκη. Δείχνουν την αποφασιστικότητα των συνταξιούχων να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να απαιτήσουν ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, γιατί είναι δικά μας τα δικαιώματα που μας πετσόκοψαν, που μας αφαίρεσαν, είναι πληρωμένα με το αίμα μιας ζωής, δεν τα χρωστάμε σε κανένα διαιτησί και κάνουμε καθαρό σε όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή ότι θα τα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ό,τι μέχρι σήμερα κερδίσαμε και αυτά τα χρόνια της κρίσης ήταν αποτέλεσμα αυτών των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Καταφέραμε, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, να αποκρούσουμε αρκετά τα μέτρα που είχαν στη παρέτρα τους οι κυβερνήσεις να εφαρμόσουν. Καταφέραμε να πάρουμε πίσω την εισφορά ελληνικής στις επικουρικές συντάξεις. Καταφέραμε και υποχρεώσαμε την κυβέρνηση να επανέλθουν οι διατάξεις για τη χειρία και να παίρνουν οι άνθρωποι που έχασαν τον άνθρωπό τους στο 70% και τα όρια ηλικίας να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση. Καταφέραμε να επιβληθούν 120 δόσεις, την εισφορά ελεγγύης, όπως είπα, στα επικουρικά ταμεία και καταφέραμε το πολύ σημαντικό ζήτημα να μην εφαρμοστεί η προσωπική διαφορά στους παλιούς συνταξιούχους. Ήδη πρέπει να γνωρίζετε ότι πριν από λίγες ημέρες, 2-3 ημέρες, άρχισαν να εκδίδονται ξανά τα εκαθαριστικά. Δεν ξέρω αν τα είδατε, συνάδελφοι, να μπείτε από τα site, από τα computer στα εκαθαριστικά, να δείτε πόσο θα ήταν η διαφορά που έρχονται να μας αφαιρέσουν με τον νόμο Κατρούγκαλο πάνω στις διαφορές που είχαμε μέχρι σήμερα. Είναι από 250 ευρώ μέχρι 70 ευρώ για όλους τους συνταξιούχους πάνω σε ό,τι μας έχουν αφαιρέσει. Βεβαίως, αυτά θα εφαρμοστούν στους καινούριους συνταξιούχους από το 19 και μετά. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα του αγώνα μας και θα ήταν καλύτερα εάν η συμμετοχή μας ήταν μεγαλύτερη. Εάν οι συνταξιούχοι όπως έτρεχαν να συμπληρώνουν αιτήσεις για να πάρουν πίσω τα αναδρομικά που υπόσχονται γενικά οι κυβερνήσεις και να κάνουν αγωγές, έτρεχαν στα σωματεία, γράφονταν στα σωματεία και μας δικοποιούσαν το κίνημά μας. Τότε σίγουρα τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Γιατί πρέπει να έχουμε καθαρό, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν κυβερνάνε οι δικαστές. Δεν κυβερνούν οι δικαστικές αποφάσεις. Δεν κυβερνούν, αν θέλετε, η συνταγματικότητα και η αντισυνταγματικότητα όπως ορισμένοι θέλουν να τα παρουσιάσουν. Κυβερνούν οι κυβερνήσεις με πολιτικές αποφάσεις. Έκοψαν τις συντάξεις μας με πολιτικές αποφάσεις, πρέπει να τις δώσουν ξανά. Και καλούμε για μια ακόμη φορά τους συνταξιούχους να μην τρέχουν στα μεγαλοδικηγορικά γραφεία, να μην ακούν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι στημένα και τον τύπο ο οποίος μια μερίδα του λέει μισές αλήθειες και ψέματα και καθοδηγεί τους συνταξιούχους να τρέχουν και να πληρώνουν από πάνω ότι τάχα μέσα από μια αγωγή θα πάρουν τις συντάξεις τους. Ό,τι πήραμε μέχρι σήμερα το πήραμε από τον αγώνα. Ό,τι είναι να δοθεί και που το ζητάμε τώρα να αποδοθεί, ό,τι παράνομα έχει παρακρατηθεί από την κυβέρνηση πρέπει να αποδοθεί με πολιτική απόφαση σε όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα αν έκαναν αίτηση ή αγωγή. Είναι απαράδεκτο να μας λένε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παπαγαλάκια ότι κάθε φορά οι συνταξιούχοι πρέπει να τρέχουν να κάνουν 2,5 εκατομμύρια αιτήσεις και ξανά αιτήσεις. Εξάλλου και η κυβέρνηση σημερινή και οι προηγούμενοι λένε το εξής, ότι θα αποδώσουμε μεν, θα εφαρμόσουμε βέβαια κάποιες δικαστικές αποφάσεις ή θα αποδώσουμε ό,τι παράνομα έχει παρακρατηθεί, αλλά όταν διεκδίκηση όλων των ετοιμάτων μας.